Έχουμε την οργανική και την φωνητική μουσική. Ποια είναι ανωτέρα? Δεν ξέρω από εσάς, αν πηγαίνετε στο Οδείον και μαθαίνετε φωνητική μουσική, άλλοι να μαθαίνουν οργανική μουσική. Οργανική λέγεται εκείνη η οποία γίνεται, παίζεται με τα όργανα, βιολί, κιθάρα κτλ, κτλ. Αυτή λέγεται πιάνο κτλ. Αυτή λέγεται οργανική μουσική. Η φωνητική είναι να μάθω τραγούδι, δηλαδή να τραγουδώ. Προσέξτε, πάντα μ' αρέσει, είναι κάτι που πιστεύω θα το έχετε διακρίνει, να πηγαίνω πολλές φορές ιστορικά πίσω για να δει κανείς αυτά τα πράγματα. Επινοήθηκε, βάζω τη λέξη ενός εισαγωγικών, γιατί και επινοήθηκε και δεν επινοήθηκε η μουσική, ενώ ακόμη ο Αδάμ ζούσε. Το φαντάζεστε? Η μουσική είναι μια ανάγκη του ανθρώπου, μια καλλιτεχνική ανάγκη του ανθρώπου. Έτσι τον έκανε ο Θεός τον άνθρωπο, να έχει και αισθητικές ανάγκες. Έτσι, αν σε βάλουν σε ένα χώρο που έχει ντουβάρια ασπρισμένα μόνο και είσαι φυλακισμένος κάπως εκεί, θα αναζητήσεις, έστω και από περιοδικά, να βάλεις κάποιες φωτογραφίες στους στίχους. Θες κάτι να βλέπεις? Και αυτό είναι μία αισθητική απόλαυσης. Έχουμε λοιπόν πολλές πλευρές αισθητικής απολαύσεως, νόμιμες, υπαγορευόμενες από τη δομή μας, την ανθρωπίνη μας δομή. Έτσι είναι και η μουσική. Ένας απόγονος του Αδάμ, ενώ ακόμη ζούσε ο Αδάμ, το υπογραμμίζω αυτό, είναι ο Λάμεχ. Πρέπει να σας πω μόνο ότι το όνομα Λάμεχ επαναλαμβάνεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Τέλος πάντων, κάποιος Λάμεχ, να μην σας μπερδεύω περισσότερο. Αυτός πήρε δύο γυναίκες και απέκτησε τέσσερα παιδιά. Ήταν ο Ιωβίλ, ο Ιουβάλ, ο Θόβελ και η Νοεμά. Τρία αγόρια και ένα κορίτσι. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας αναφέρεται ότι ο Ιωβίλ ήταν κτηνοτρόφος. Εδώ θα με διορθώσετε. Θα μου πείτε, ο Άβελ δεν είχε πρόβατα? Τέλος πάντων, κατά έναν τρόπο ρητό και κατηγορηματικό, ότι ήταν εκείνος που καλλιεργούσε, δηλαδή έτρεφε ημερωμένα πλέον βεβαίως ζώα. Ήταν εκτινοτρόφος. Ο Ιουβάλ ήταν εκείνος που επενόησε τη μουσική. Είπα επενόησε, δεν είναι σωστή έκφραση. Να σας πω πως το λέει το κείμενο. Ο καταδείξας ψαλτήριων και κιθάραν. Αυτό είναι γραμμένα στο τέταρτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Θα επανέλθω. Ο Θόβελ ήταν, λέει, εκείνος ο οποίος κατηργάζεται των χαλκών και των σίδηρων. Θα μου πείτε, τόσο πρόημα, πρόημα. Και τέλος η Νοεμά. Πρέπει να σας πω, δε, το όνομα Νοεμά σήμαινε ωραία, όπως θα λέγαμε σήμερα πανωραία, κάπως έτσι. Και που φαίνεται τα παιδιά οι απόγονοι του Κάιν, γιατί ο Λάμεχ είναι από τους απογόνους του Κάιν. Το βρίσκομαι στο έκτο κεφάλαιο παρακάτω, ότι είδαν, λέει, τα παιδιά του Θεού, οι απόγονοι του Σιθ, τις θυγατέρες του Κάιν, δηλαδή από τη γενεά του Κάιν, ότι ήταν πολύ ωραίες. Και εκεί εμίγησαν οι δύο κλάδοι αυτοί, ο κλάδος του Σιθ, ο κλάδος του Κάιν, και έγινε πολύ κακό, γιατί η γενιά του Κάιν δεν ήταν σωστή γενιά, και έγινε ο κατακλυσμός. Μάλιστα, έτσι με την ευκαιρία, για να δείτε τι κακό της υπήρχε και τι σκληρό της, αυτός ο Λάμεχ μια μέρα κάλεσε τις δύο του γυναίκες και είπε, ακούστε, όταν ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, τιμωρήθηκε 7 φορές.
όποιος τολμήσει, λέει, να σκοτώσει εμένα, εμένα, εγώ θα τον τιμωρήσω όχι 7 αλλά 77 φορές. Δηλαδή ήταν παλικαράς. Τι παλικαράς, με την κακή σημασία. Όταν κάποιος άνδρας θέλει να κάνει τον παλικαρά και είναι και προκλητικός όταν φτάνει να λέει τέτοια λόγια. Προκλητικός. Ήταν λοιπόν σκληρός άνθρωπος ο Λάμεχ. Άνοιξε την Παλαιά Διαθήκη, θα τα βρείτε. Σας είπα, είναι στο 4ο κεφάλαιο. Αλλά ξαναγυρίζω στο δεύτερο παιδί. Α, σημειώστε ότι η Νοεμά επενόησε την υφαντική. Σπουδαιοτάτη, σπουδαιοτάτη επινόηση αυτή. Γιατί ο Θεός έντισε τους πρωτοπλάστους με προβιές. Αλλά μένω όπου και η ερώτηση στον Ιουβάλ. Λέγει το κείμενο, το ιερό, ο καταδείξας ψαλτήριον και κιθάραν. Ο καταδείξας θα πει αυτός που δίδαξε. Ψαλτήριον θα πει και κιθάραν. Ψαλτήριον είναι η φωνητική μουσική ή καλύτερα η σύνθεση, η σύνθεσης τραγουδιών, ύμνων, τραγουδιών, η σύνθεση, όπως θα λέγαμε ένα τετράστιχο για να το μελοποιήσουμε, και κιθάραν που είναι η οργανική μουσική, η κιθάρα. Έτσι λοιπόν, εδώ πανάρχιο το θέμα, ο Ιουβάλ είναι, θα λέγαμε, ο πάτρον της οργανικής και της φωνητικής μουσικής. Τίποτε το κακόν. Και ο Δαβίδ συνέθετε τους γνωστούς του ύμνους, τους γνωστούς του ψαλμούς, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο γνωστό μας ψαλτήριο, και είχε και 10 χορδών λύραν. Δηλαδή, υπολογίστε σαν όπως η άρπα. Η άρπα, μεγάλο όργανο είναι, στο ύψος περίπου του ανθρώπου και καμιά φορά και πιο ψηλό, και έχει 10 χορδές. Πλήττει κανείς τις χορδές, έχει φτιάξει ένα ποίημα, το μελοποιεί και το αποδίδει. Τίποτε το κακό. Μάλιστα, η λέξη κιθάρα βρίσκεται εις τον αγγελικό κόσμο, εις τον κόσμο του ουρανού, με την έννοια της μουσικής. Αυτή η μουσική, η φωνητική μουσική και η οργανική μουσική είναι μια εικόνα του αγγελικού κόσμου ή του κόσμου των Αγίων. Είναι πολύ ωραίο αυτό, έτσι. Σας είπα, η μουσική είναι σπουδαία. Πρώιμα έχει μπει στη λατρεία, και δεν πάω βέβαια σε άλλες θρησκείες, αλλά στον Ιουδαϊσμό, που βέβαια χρησιμοποιήθηκαν και τα όργανα και η φωνητική μουσική, είναι γνωστό. Αλλά και στη λατρεία τη χριστιανική χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται μόνον, υπογραμμίζω, μόνον η φωνητική μουσική και όχι η οργανική μουσική. Αλλά ας έρθω στο κύριο θέμα, αφού είπαμε αυτά τα πραγματάκια. Θυμάμαι κάποτε πήγα να μάθω λίγο βιολί. Ήτανε κατοχή μάλιστα. Πού βρέθηκε ένα βιολί? Λέω στη δασκάλα μου, για πέστε μου, τι είναι το ανώτερο? Όπως και εδώ το ερώτημα, η φωνητική μουσική ή η οργανική μουσική? Ήμουν έφηβος, ξέρω εγώ, κάπου 16 χρονών ήμουν. Ασφαλώς πρέπει να είναι, είπα, ανώτερη η οργανική μουσική. Όχι, 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 μου λέει. Είναι η φωνητική μουσική ανώτερη. Γιατί? Ήτανε πολύ ικανοποιητική η απάντησή της, την θυμάμαι μέχρι σήμερα. Τα όργανα, δηλαδή τα όργανα, ναι, μιμούνται την ανθρωπίνη φωνή. Και συνεπώς, ανωτέρα είναι η φωνητική μουσική. Βέβαια, σαν ένα συνδυασμό και τα δύο, δίνουν ένα άριστο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αντίρρηση όταν έχουμε μουσική οργανική και έχουμε και φωνητική μουσική. Κάποιος τραγουδάει συνοδευόμενος από όργανα. Είναι πολύ ευχάριστη, πολύ ωραία. Με την ευκαιρία όμως να σας πω και τούτο. Επειδή τα πάντα τείνουν να αλλάξουν, ήδη σε κάποιους χώρους φερειπίν στα Επτάνησα, ειδικά στην Κέρκυρα, έχει εισαχθεί η οργανική μουσική από τη Δύση, από την Ιταλία,
και τη χρησιμοποιούν την οργανική μουσική. Έγιναν προ ολίγων ετών, δεν είναι πάρα πολλά χρόνια, κουβέντες, υπόθηκαν, ξέρω εγώ, γράφτηκαν να εισαχθεί, να εισαχθούν τα όργανα, το πιάνο, το βιολί στην λατρεία. Και σας λέγω, προσέξτε, μην πείτε ότι είναι πολύ ωραίο το βιολί, πολύ ωραίο το πιάνο. Θέλεις να ακούς βιολί και πιάνο και οτιδήποτε, και κιθάρα και οτιδήποτε, πήγαινε σε μια αίθουσα που γίνεται μια συναυλία να ακούσεις. Πάρε μια κασέτα, μια πλάκ γραμμοφόνου ή, δηλαδή γραμμοφόνου, μια κασέτα και άκουσε ό,τι μουσική θέλεις. Μην μπερδεύεις την οργανική μουσική με την φωνητική μουσική στη λατρεία. Σας το λέγω προς εξατέτω, είσαστε και νεότεροι άνθρωποι εσείς, μπορεί πάλι να προκύψει το θέμα αυτό. Έγινε πολύς αγώνας, ξέρετε, για να αποσιοποιηθεί, αλλά συνήθως αυτά δεν αποσιοποιούνται. Έρχεται στιγμή και ώρα που ξαναμπαίνουν πάλι στο προσκήνιο. Ποτέ μη δεχθείτε όργανα κατά τη διάρκεια της λατρείας. Γιατί? Διότι η οργανική μουσική, όπως και η μουσική, η φωνητική, επηρεασμένη από την κοσμική μουσική, τότε η μουσική αυτή λέγεται θυμελική, το θυ με ύψιλον. Θα πει θεατρική μουσική. Μα στη λατρεία δεν έχουμε θέατρο. Μπορεί πολλοί να πούν ότι με τη μουσική αυτή εγώ ανεβαίνω. Πήγαινε σε μια αίθουσα συναυλίων να ακούσεις. Αν θες να ανεβείς, δεν θα είναι η μουσική που θα σε ανεβάσει. Αλλά τι θα είναι? Θα είναι η γνώση του περιεχομένου της πίστεως. Η συνέστηση, ποιος ο Θεός και ούτω καθεξής. Λοιπόν, να το προσέξουμε αυτό. Ποτέ δεν πρέπει να μπει οργανική μουσική στην εκκλησία μας. Και ακόμη μια ευκαιρία δράτωμε να σας πω, της ευκαιρίας αυτής, ότι προσέχετε, διαλέγετε τη μουσική που ακούτε. Και από τη λεγόμενη κοσμική μουσική, ας πούμε κλασική, ας πούμε κάπως έτσι, υπάρχει υγιής μουσική, καλή μουσική, δεν βλάπτει. Και ακόμη ημερώνει τον άνθρωπο. Αυτή η σύγχρονη μουσική είναι απερίγραπτο πράγμα. Ένας δαιμονισμός σκέτος είναι. Και απορώ πώς μπορεί να αρέσει αυτή η μουσική. Πώς θα την ονομάσω? Μη χειρότερα. Κάποτε έπρεπε να είναι διαβιαστάτη η φωνή του τραγουδιστού, της τραγουδίστριας. Σήμερα η φωνή είναι της μόδας, είναι βραχνή από τα ναρκωτικά, από τα τσιγάρα, και βλέπετε τραγουδάει ο τραγουδιστής, τραγουδίστρια, με ένα τέτοιο τρόπο. Πού, Θεέ μου, Θεέ μου. Και αυτό λέγεται μουσική. Και αυτό λέγεται ότι οι ακροατές διασκεδάζουν. Αυτά είναι υποκατάστατα μουσικής. Χαλάνε, η σύγχρονη μουσική χαλάει, καταστρέφει, θα λέγαμε, αυτό το μουσικό αισθητήριο που έβαλε ο Θεός μέσα μας, στον κάθε άνθρωπο, για να ανεβαίνει με τη μουσική. Προσέξατε, είναι μια παρακμή της μουσικής, κάτι στριγγές, στριγγλιές. Άμα τα ακούτε, σας το έχω ξαναπεί έτσι, κάπου μεσάνυχτα και είσαστε μόνος σας, ακούτε αυτή τη μουσική, τρομάζει, νομίζω πως άνοιξε κανένα παραθυράκι, κανένα σφαγγίτης από την κόλαση, και φανάζουν οι κολασμένοι από εκεί μέσα. Είναι φρίκι. Πώς μπορούν οι άνθρωποι και ιδίως οι νέοι μας να διασκεδάζουν με αυτήν την παρικμασμένη μουσική?